σου αμαρτία. Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Πόσα χρόνια μετά από εκείνο το πάρτι του Πέτρου Κωστόπουλου που σε πρωτογνώρισα. Με τον Πέτρο ήσουν τότε. Ήμουνα παντρεμένη. Ήμουνα παντρεμένη ακόμα. Ήταν τέλη της δεκαετίας του 90. Πρέπει να ήταν 99, 2000, 2001, κάπου εκεί. Καλεσμένη στο σπίτι του Πέτρου Κωστόπουλου στη Φιλοθέη σε ένα super duper party. Με χιλιάδες διάσημους, όλα τα top models που μπορείτε να φανταστείτε και την Τζέννη Χιλουδάκη, την οποία γνώρισα για πρώτη φορά εκεί και την χάζευα σαν... πώς είναι οι ρουβίτσες που κοιτάνε το σάκι έτσι. Έτσι είχε κρεμάσει το στόμα μου. Γιατί πραγματικά, και δεν στο λέω καθόλου για να σε κολακέψω, μέσα σε όλες αυτές τις υπερμοντέλες, οι οποίες περιφέρονταν εκεί με τα μίνι τους και τα τέτοια τους και τα έτσι τους και τα αλλιώς τους, είχες ένα ζώδε σεξαπίλ, αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό σαν έκφραση, μία... δεν κάνει να πω τη λέξη, αλλά την καταλάβατε, από κάπου αρχίζει, και η Τζέννη την κατάλαβε, που την έκανε να ξεχωρίζει. Γύρισα λοιπόν σπίτι και είπα στον τότε σύζυγό μου, στον Πέτρο τον Ήβριο, κρίμα που δεν ήρθε σε αυτό το πάρτι, έχασες. Έπρεπε να δεις, του λέω, την Τζέννη Χιλουδάκη, τη γνώρισα σήμερα από κοντά. Δεν υπάρχει, του λέω, Πέτρο, αυτό το πλάσμα. Δεν υπάρχει, του λέω, είναι κάτι το απίστευτο. Την επιταγή την έχω πίσω. Εντάξει, ναι. Μετά το τέλος, καταλαβαίνεις. Μετά το τέλος. Μωρό μου, σε ευχαριστώ. Καλούλα είναι. Καλούλα είναι.